Τη θέση μας την έχουμε δείξει και στο παρελθόν και σε ανάλογες άλλες υποθέσεις που εκδικάστηκαν. Δεν είναι θέμα ψηφίσματος, κύριε Φαβατά. Είναι νομικό το θέμα αν καλύπτουν επάγγειες και διαρκές ανάγκες και αν μετατρέπονται αυτές οι συμβάσεις από το καθεστώς το οποίο είναι σε καθεστώς αοριστού διάρκειας. Αυτά θα τα κρίνουν τα δικαστήρια, ενδεχομένως να φτάσουν οι υποθέσεις αυτές και στον Άριο Πάγο. Και δυστυχώς, εγώ έχω και περίπτωση από το οικογενειακό μου περιβάλλον, περίπτωση με 4 συμβάσεις stage, έφυγε για τον κάλαθο των αχρήστων. Θα περίμενα όμως να είχατε δείξει την ίδια ευαισθησία και για τους συμβασιούχους της καθαριότητας, όπου εκεί δεν ζήτησατε ψήφισμα, οι οποίοι με 3 συμβάσεις ανανεούμενες τελικά βρέθηκαν εκτός εργασιακού περιβάλλοντος και ήταν δέσμοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες ανανεώντουσαν συνεχώς οι συγκεκριμένες συμβάσεις και που δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, ούτε καν κάποια ευνοϊκή μοριοδότηση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Το δεύτερο που θέλω να πω όσον αφορά την περίπτωση του κύριου Πατσαρίνου, που ζητήσατε να ανακαλέσει ο Δήμαρχος την απόφασή του, εδώ υπήρξε σιωπηρή απόρριψη από την Επιτροπή του άρθρου 152, ούτε καν το άγγιξε το θέμα η Επιτροπή στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος. Υπάρχουν και τα διοικητικά δικαστήρια, μπορεί να εξαντληθεί το θέμα εκεί. Θα το δει η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία. Και το τρίτο και τελευταίο, κύριε Φαβατά, όσον αφορά τον έλεγχο, για να σας βοηθήσω και με την ιδιότητά μου ως δικηγόρος, που σας είπε ο Δήμαρχος για τον έλεγχο της κατάθεσής σας στον εισαγγελέα στον πύργο, αυτό νομικά λέγεται ψευδορκία. Αυτό σημαίνει ο έλεγχος μιας κατάθεσης. Αν είναι αληθής ή ψευδής, είναι το 224 του ποινικού κώδικα. Ψευδορκία λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.